Όχι, σταματήστε τα χειροκροτήματα, παρακαλώ και οι παίκτες ιδιαιτέρως, γιατί μόλις δεν καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Μου μιλάει το ακουστικό μου σκηνοθέτη μου, ο Γιάννης ο Γαλανούλης, και με προσβάλλει. Και εμείς θα τα βγάζουμε όλα στη φόρα. Δεν περιμένουμε να έρθουν άλλες εκπομπές να τα πούνε. Θα σας πω τι είπε ο Γαλανούλης τώρα και με προσέβαλε. Μου λέει, είσαι φανταστικός παρουσιαστής, ο καλύτερος στην Ευρώπη. Όχι, ρε Γιάννη, δεν το δέχομαι. Μόνο σε μία ήπειρο, ρε Γιάννη Γαλανούλη. Μόνο σε μία, έλα βάλια, είμαι θυμωμένος. Άκουσε μία ήπειρο. Τροπή δεν είναι. Τροπή. Βάλια Χατή Θεοδόρου, έλα κορτσάρα μου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Έστω στο Γαλανούλη, μην τα λέω εγώ, είσαι παρακαλώ. Είσαι ο καλύτερος παρουσιαστής σε όλο τον κόσμο. Όχι, εντάξει, δεν θα δεχτώ τον κόσμο, είναι και κανένα δύο-τρεις καλοί ακόμα που έχουν μείνει. Αλλά εντάξει, λες Ευρώπη, βάλε και Οκεανία, βάλε και μια Αφρική, κάτι. Δηλαδή, τώρα Αφρική. Ευρώπη. Αυτά τα λέγαμε πέρσι, ρε Γαλανούλη, ακόμα στην Ευρώπη είμαστε. Έχουμε γίνει international εκπομπή. Σε παρακαλώ, και με τι πλατό, έτσι. Τα πάπα, το βλέπεις να τον άγχωσα. Νομίζω στρεσαρίστηκε λίγο. Και αγχωθεί ο Γαλανούλης. Θα ξεκινήσει το παιχνίδι μας τώρα. Παιδιά, καλή αρχή. Λεξομαχία για εκατοστάρικο. Έτσι, σιγά σιγά θα ανεβαίνουμε μέχρι να φτάσουμε σε τετραψήφια. Η κατηγορία είναι αργό. Γρήγορη η Κατερίνα. Δεν παίζεται. Δεν παίζεσαι, Κατερίνα! Δεν έχω ξαναδεί! Το γρήγορο πάτημα! Τόσο γρήγορο πάτημα! Μπράβο, συγχαρητήρια, πάρε τα πρώτα σου 100 ευρώ. Καταλάβαμε ότι είσαι γρήγορη. Το καταλάβαμε αυτό. Άρα, μένει να δούμε στη συνέχεια αν θα είσαι και τυχερή. Είσαι τυχερή, γενικώς τι σου λένε οι άλλοι. Πιστεύω πως ναι. Όχι, τι πιστεύεις εσύ, τι σου λένε οι άλλοι που είναι μαζί σου. Μου λένε πως όχι. Σου... Αλλά θα δούμε. Θα φωνάσουν μαυρόγατα και τέτοια γαντεμιά και αυτά. Εντάξει. Παλιά, θα ντρέπεστε λίγο. Ορίστε το κορίτσι. Πιο γρήγορα. Τα λέω εγώ, επειδή είναι μακριά, γιατί μπορεί οι φίλοι σου να κάνουν κάτι τέτοιο. Οπότε από την τηλεόραση τώρα και με τα μέτρα COVID. με τα μέτρα COVID θα του έχω σίγουρα στα 5 χιλιόμετρα, κάπου μακριά θα είναι. Οπότε άμα θέλω να κάνω τσαμπουκά, πες μου. Θέλεις. Όχι ακόμα, θα δούμε όμως. Μα χρειαστεί, πες μου, φιλαράκια, μην ορμήξω, εντάξει. Καλωσορίζω και το άλλο το κορίτσι μας με το πολύ ωραίο όνομα. Πάρα πολύ ωραίο όνομα. Δεν είσαι εγγονή της Ορνέλα Μούτη, όχι. Όχι, όχι, καμία συγγένεια. Από πού έρχεται αυτό? Το όνομά μου έχει ιταλικές ρίζες προφανώς και ήταν μια λατρεία της μητέρας μου. Μπράβο στη μαμά που είχε την έμπνευση και μπράβο και στην κόρη που το κρατάς. Γιώργαρα μου, να, Γιώργος, ένα σπάνιο όνομα, ούτε μισή Ελλάδα δεν το έχει, μόνο το 40%. Ναι, μετά την Ορνέλα, Γιώργος, τώρα πέφτεις. Γιώργο μου, τι πρέπει να ξέρουμε για σένα, έχεις ιταλική ρίζα, όχι. Ναι, το επίθετό μου είναι Μοντεσάντος και έχει ιταλικές ρίζες. Αν είναι δυνατό, δεν είμαστε τίποτα. Έχεις ιταλική ρίζα, όντως. Παλιά, τώρα γενιές. Προφανώς. Ο πατέρας μου ήταν από Κεφαλονιά. Εντάξει, λογικό, έχει μια λογική. Έχει, ναι. Χόρχε Μοντεσάντο. Χόρχε Μοντεσάντο, όπως θέλεις. Φτιάχτηκα πρώτος γύρος τώρα. Πετρινιό μου, παίζεις πρώτη. Η κατηγορία είναι μόδα. Μόδα, λοιπόν. Καλή αρχή, εύχομαι και στους τρεις. Καλό ξεκίνημα, Κατερίνα μου. Δώσ' του. Ευχαριστώ πολύ. €50. Σίγμα. Όχι. Όχι. Σπάνιο, ναι, αλλά εφικτό. Ορνέλα, σαν να παίζεις πρώτη. Ποια είναι η κατηγορία? Η κατηγορία μας είναι μόδα και το πρώτο σου γράμμα είναι... Το ταφ. Το ταφ. Σίγμα δεν είχαμε, ούτε ταφ έχουμε. Χόρχε Μοντεσάντο! Σε θέλει. Σε θέλει, έλα. Καλή αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Μια να σε δω. Το μη. Μοντεσάντο. Βεβαίως. Και το λέω Χόρχε γιατί πιστεύω ότι κάποιος από τους προγόνους του ήταν πάνω σε πλοίο του Χριστόφορου Κολόμβου. Γαλέρες. Το νιώθω αυτό. Γιατί το είπα Χόρχε και όχι Τζόρτζιο. Έλα. Αχ, δεν πειράζει. Λάμδα. Λάμδα. Ωραιότατο και αυτό. Έχεις αυτή τη στιγμή 150 ευρώ. Θα πάρω ένα φωνή. Το Α.
Η κατηγορία είναι μόδα και για να δώσω μια μικρή βοήθεια και στους τρεις παίκτες, να πω ότι είναι μια μόδα, όχι φρέσκια. Άντε, το έθεσα έτσι. Είναι και πάλι 50. Πι. Πολύ ωραία. Αυτά είναι. Από το ρο. Πάνω που φέραμε το μεγάλο ποσό, αποτύχαμε στο γράμμα. Κατερίνα. Το κάπα. Και έτσι ξέρουμε τη δεύτερη λέξη. Υποψιάζεσαι για την πρώτη? Όχι. Για γύρισε να φέρεις και ένα μεγάλο ποσό. Το νι. Το νι. Ούτε το νι υπάρχει. Έλα, Ορνέλα. Χάνεις τη σειρά σου, λυπάμαι. Γιώργο. Ξέρω. Το ξέρεις. Ναι. Θες να πάρεις κάποιο ρίσκο για αυτό που απομένει? Όχι. 100. Και ό,τι γίνει. Ναι. Τέλεια. Φύγαμε. Ημίψιλο καπέλο. Ημίψιλο καπέλο, βεβαίως. Πριν από 70-80 χρόνια ήταν μοδάτο, ωραίο. Σκρούτζ Μακ. Μπράβο, τι ωραία το θυμήθηκες. Λοιπόν, πήρε τα πρώτα 100 ευρώ. Οπότε έχει και η Κατερίνα και ο Τζόρτζ από ένα εκατοσταρικάκι. Ταπεινό. Δεν παίρνεις και εσύ ένα, Ορνέλα? Και μεταξύ μας, μην πάρεις 100. Πάρε παραπάνω. Εννοείται. Αλλά τώρα παίζεις πρώτη, δεύτερο γύρο. Όλα αυτά, βαλιά. Η κατηγορία είναι τίτλοι βιβλίων. Τίτλοι βιβλίων είναι πολλά βιβλία? Είναι δύο ή τέσσερα? Είναι δύο βιβλία, ποιητικές συλλογές, ναι, ναι, του ίδιου ποιητή. Απροκάλυπτα σας βοηθήσαμε τώρα. Δηλαδή, κανονικά το λύνεις, αλλά απλά δεν θέλεις. Yes. Ορνέλα μου, έλα να βγάλεις τα πρώτα σου χρήματα. Αν πέρασες από τη χρεοκοπία. Μπράβο. Θα πω το σίγμα. Λογικό. Ναι, είναι 6 εκατοστάρικα. Μπράβο, ρε εσύ, Ορνέλα. Τέλειο ξεκίνημα. 6 ολόκληρα εκατοστάρικα για την Ορνέλα που έχει κάθε λόγο να χαμογελά από εδώ και πέρα. Μεταξύ μας, μήπως έπρεπε να πάρεις κανένα φωνιεντάκι έτσι τώρα που είχες τα φράγκα στην άκρη? Δεν τα χασες, δεν τα χασες. Αλλά πρέπει να συνεχίσει τώρα ο Γιώργος. Γιώργο, είδε πόσο τυχερό στάθηκες εδώ, ναι. Ναι, καλό ήταν. Μπράβο, ρε Μοντεσάντο. Έλα. Το ταφ. Και ξέρεις, το ελληνοποιώ τελείως. Δεν λέω μπράβο, Μοντεσάντο. Μπράβο, ρε Μοντεσάντο. Ξέρεις, τελείως. Ελληνάρα, πάμε. Μοντεσάντο, έτσι, ωραία, πυρεώτικα. Όμορφα. 6 εκατοστάρικα με το πρώτο σου γύρισμα. Αρχηγός. Αγοράσω φωνήεν. Ορνέλα, βλέπεις, κρατάς σημειοσούλες, βλέπεις που παίζεται η φάση. Το αλφα. Βάζω φωτιές τώρα εγώ ανάμεσα σε Γιώργο και Ορνέλα. Αλλά είναι τελείως φιλικές όλες. Έχουμε και λέμε 500 ευρώ ο Γιώργος, 600 η Ορνέλα, αλλά ο Γιώργος κρατά το γύρο στα χέρια του. Θα αγοράσω κι άλλο ένα. Το όμικρον. Ψάχνουμε δύο βιβλία, δύο ποιητικές συλλογές. Και θα αγοράσω και το έψιλον. Κάτσε, περίμενε, βρε. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Την τρέχεις τη βάλια, την τρέχεις. Συγγνώμη. Το έψιλον. 2 εψιλον. Θα γυρίσω. Ωραιότατα. Να πω εγώ κάτι σε σένα για να τα ακούνε οι συμπαικτριές σου. Είναι στην ονόματό σου. Ναι. Ο άνθρωπος που έχει γράψει τις δύο αυτές συλλογές. Και προφανώς δεν το λένε Μοντεσάντο. Χάνεις και εσύ τη σειρά σου. Τι να κάνει, πήρε τρία φωνήεντα. Τι να κάνει, να τα πάρει όλα, δεν γίνεται. Κατερινιό μου, είσαι η μόνη παίκτρια που δεν έχει καταγωγή από Ιταλία εδώ στην Τριάδα. Ναι. Από πού είσαι? Από Θεσσαλονίκη. Δικός μου άνθρωπος, ρε παιδί μου, ήρθε η Θεσσαλονίκη. Έλα μου. Το μεγάλο ποσό ήρθε. Το ρο. 150 και 150 και 150, 450 ευρώ. Ρε, τι γυράκλα είναι αυτή. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η λέξη να τη χρησιμοποιήσω. Εκεί μας, δεν πειράζει. Γυράκλα. Το μη. Μη. Μακεδονία. Και από που μας έρχεται η Κατερίνα. Δεν ξέρω αν μας έρχεσαι ή απλά κατάγεσαι. Έρχεσαι από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ναι. Αμένεις εκεί δηλαδή. Ναι, εκεί μένω. Πολύ ωραία. Θ.
θέλω να αγοράσω φωνήεν, θα πάρω το γιώτα. Παίζεις πολύ σωστά αυτή τη στιγμή. Έχουμε δύο γιώτα. Ξέρεις κάποιον από τους δύο τίτλους ολόκληρο? Δεν ξέρω μόνο την τελευταία λέξη. Θα πάρω το ωμέγα. Το ωμέγα που είναι σπάνιο να το ζητάει κανείς. Πρέπει να έχει λόγο για να το ζητά. Και εσύ προφανώς είχε. Είχες λόγο να το ζητήσεις. Το κάπα. Γνώριζες βεβαίως ότι η λέξη καταστρώματος είναι η δεύτερη λέξη. Δεν έγινε κάτι κακό, ίσα ίσα πήρες και άλλα χρήματα. 4,80. Και οι τρεις παίχτες έχασαν τη σειρά τους σε αυτό το γύρο. Ορνέλα. Για 40 ευρώ. Θα πω το Δέλτα. Ωραία. Μετά το κατάστρωμα, να και το τετράδιο. Αλλά αυτά τα ξέραμε. Ξέρεις όλο το γρίφο ή κάπου κάτι σε ζωρίζει? Κολλάω στην τελευταία λέξη. Και εσύ στην τελευταία λέξη. Έχεις 6,40. Λοιπόν, θα αγοράσω φωνή. Το ύψιλον. Ωραία. Και είσαι τυχερή, γιατί και έπαιρνα στη χρεοκοπία και παίρνεις άλλο ένα 200 με ποιο γράμμα? Το λάμδα. Το λάμδα. Ναι, το πήρες. Ναι, το πήρες. Είναι 740 ευρώ, αλλά σε ζορίζει η τελευταία λέξη. Δεν μπορείς να πάρεις τα 740 εάν δεν λύσεις όλο το γρίφο. Για 20 ευρώ. Λοιπόν, θα πω... Πριν εκπνεύσει ο χρόνος... Όχι, μου κάνει εντύπωση, γιατί θεωρούσα ότι ξέρετε κάποια λέξη όλοι. Γιώργο, έλα να παίξεις. Θα μου κάνει εντύπωση η επιλογή του ψι. Αλήθεια. Όχι πάλι. Όχι πάλι, απίστευτο. Αλλά τα πήγα. Έλα, Κατερίνα. Άγια σου. Θα πω το γάμα. Το γάμα. Το θεωρούσα αυτονόητο. Νομίζω ότι... Εγώ, η αλήθεια. Νομίζω ότι το ήξερε και η Ορνέλα. Απλώς είχε το μυαλό της την τελευταία λέξη και ξέχασε την πρώτη. Γιατί κοίτα πώς θα σε βοηθούσε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό το λάθος της Ορνέλας και η ατυχία του Γιώργου φέρνουν στην πρώτη θέση, παρακαλώ, εμένα, ποσό που δεν κατάλαβε πότε το μάζεψε. 780 ευρώ, Τσαλονικιά μας. Αν το λύσει τώρα. Δεν είμαι σίγουρη, αλλά θα το λύσω. Πάμε. Ημερολόγιο καταστρώματος, τετράδιο γυμνασμάτων. Βεβαίως, βεβαίως. Και επειδή είπα πριν στον ονόματο του Γιώργου, ο Γιώργος Σεφέρης, ο τεράστιος, έχει γράψει αυτά τα δύο σπουδαία έργα, ποιητικές συλλογές, οι οποίες δίνουν 780 ευρώ στην Κατερίνα, που στάθηκε και τυχερή, γιατί ο Γιώργος ήταν άτυχος στην τελευταία του γύρω βολιά, μένει στα 100 ευρώ, αλλά εκμεταλλεύτηκε και το άγχος της Ορνέλας, που αντί να πει το γάμα που το ήξερε ούτως ή άλλως... Ήταν το σίγουρο. Και αυτό ήταν κάτι άλλο, ενώ το γάμα σου έδινε μια διπλή λύση και σε άφησε δυστυχώς χωρίς χρήματα. Πρώτη με 8,80 η Κατερίνα, αλλά τώρα παίζει πρώτος κάποιος που οι πρόγονοί του πάτησαν την Αμερική μαζί με τον Κολόμβο. Λέω εγώ τώρα. Σου έχει αφήσει ο προπάπος ο Χριστόφορος Κολόμβος τίποτα? Κάνα πάπυρο, κάτι δεν έχεις βρει? Ακόμα δεν έχω βρει. Αλλά άμα κερδίσω σήμερα, θα πάω με το αμάξι, θα γυρίσω όλο τον κόσμο να το ψάξω. Θα ψαχτούμε. Α, ορίστε. Κατηγορία, τα πάω. Η κατηγορία είναι με το ίδιο όνομα. Το ίδιο μικρό όνομα, ε. Ναι, ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι επάνω είναι το μικρό όνομα και κάτω είναι δύο διαφορετικά επίθετα. Ψάχνουμε δύο πρόσωπα δηλαδή που έχουν το ίδιο κοινό όνομα. Δεν μπορώ να πω ούτε αν είναι άντρας ή γυναίκα ακόμη. Νομίζω ότι θα το λύσουμε γρήγορα. Φύγαμε. Το σίγμα. Σίγμα. Οχ. Το κορίτσι μας από Θεσσαλονίκη παίζει τώρα. Θα πω το κάπα. Λέμε Κολόμβος. Δεν είναι όμως ο προ-προ-πάπους του Γιώργου. Μπορούσε να είναι Χριστόφορος Κολόμβος και Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Θα πω το ρο. Και το μικρό όνομα και τα δύο επίθετα έχουν ρο. 550 ευρώ
Είναι υπέροχο αυτό που κάνεις, γιατί πώς το λέγανε η ταινία και με την Πουγιουκλάκη, μουσίτσα. Μουσίτσα. 150, κανείς δεν πήρε χαμπάρι, τακ, 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 διπλά τριπλά γραμματάκια, 550 ευρώ η σαλονικιά μας. Θα αγοράσω το α. Ωραία. Τώρα. Θα αγοράσω και το γιώτα. Έχουμε και 3 γιώτα. Και σε περιμένει μία δωρεάν επιταγή, αν βρεις το επόμενο σύμφωνο. Είναι 100 ευρώ από τον Γαλαξία για τα ψώνια της εβδομάδας. Θα πω το μη. Ελληνικά προϊόντα Γαλαξία στα χέρια σου, άλλα 100 ευρώ με την δωρεάν επιταγή αυτή. Θα ατυχήσεις εδώ. Το έχω δει πολλές φορές το έργο αυτό σήμερα. Νομίζω το έχουμε δει 4 φορές. Νομίζω. Ορνελά, δεν έχεις χρήματα. Ίσως τώρα πάρεις τα πρώτα στην άκρη. Άντε να δούμε. Θα πω το νι. Έβγε. Δεν σε θέλει. Το γάμα. Ωραία. Αυτό μάλιστα. Θα πω το ταφ. Τέλεια. Να το παιδιά το κατοσταρικάκι. Σίγουρα. Και ψάχνουμε έναν Μάρτιν. Μάρτιν. Μάλλον δύο. Όχι. Ναι, ο φίλος μας, ο Τινιακός. Λοιπόν, θα γίνει πολύ φίλος πραγματικά, γιατί θα φορτωθείς μέσα σε ένα από τα μπλε καταστήματα και θα φύγεις 3 μέρες, σερί, μέχρι να γυρίσεις στο σπίτι σου. Τέλεια. Έλα. Το πι. Όχι. Oh, no. Σε περιμένανε στα μαγαζιά, σε περιμένανε. Γιώργο. Το ξέρω. Το ξέρεις. Ναι. Να σε ενημερώσω πόσο οικονόμα έχεις αυτή τη στιγμή. Δεν. Τίποτα. Λούρια, Θεσσαλονίκη. Τι κάνουμε λοιπόν. Θα γυρίσω, τι θα κάνω. Έτσι, μπράβο, ρε παιχτή. Βέβαια. Το συζητάμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Το λάμδα. Λάμδα. Μου είπες κουλούρια Θεσσαλονίκης, είσαι και εσύ Θεσσαλονικιός. Ναι. Μένεις εκεί. Μένω Θεσσαλονίκη 20 χρόνια. Είμαι από Αθήνα, μεγάλωσα μέχρι τα 15. Αλλά 20 χρόνια Θεσσαλονίκη. Άρα είμαι Θεσσαλονικιός πλέον. Είμαι βέρος πια. Έλα. Έλα, μπράβο. Να το ήρθε το ποσό που ήθελες. Είναι εκατοσταρικάκι, είναι πάνω από τα 100 που θα σου δώσω εγώ ήδη. Το θήτα. Το θήτα, παρακαλώ. Έτσι, μπράβο. Έχεις 150, δηλαδή 50 παραπάνω από την απλή λύση ενός γρίφου. Σου κάνει, τι λέτε. Να γυρίσουμε άλλη μία, να παίξουμε. Εννοείται. Για μένα κάνει καλά. Πολύ καλά. Έλα λίγο ακόμα, λίγο. Δεν αλλάζω τη γνώμη μου, καλά έκανες και γύρισες, γιατί αυτό που έχασες είναι κάτι τόσο μικρό που θα το ξαναβρεις πολύ λίγο. Εύκολα. Αλλά και μόνο που έφτασε τόσο κοντά στο 200, άξιζε να ρισκάρεις. Η αλήθεια είναι ότι απλά ήσουν άτυχος εδώ, δεν έχασες το πολύ μεγάλο ποσό. Κατερίνα. Το ξέρω, θα το λύσω. Ωραία. Πάμε να μου πεις σωστά τα δύο όνοματα. Μάρτιν Φρίμαν, Λούθερ Κίνγκ. Ο Μάρτιν Φρίμαν και ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Είναι όντως σωστή απάντηση που σου δίνει και την τροπιταγή Γαλαξίας και συνολικά 470 ευρώ. Και να σας πω τώρα κάτι, η Κατερίνα τσίμπησε λιγάκι τώρα, λίγο, το τσίμπησε, γιατί ήταν ένα 500 κοντά σας, είπα εγώ, είναι μια μουσίτσα αυτή, μουσίτσα. Κάτι 150 από εδώ, κάτι 150 από εκεί. Σια σουπιά, μου άρεσε η λέξη αυτή. Ωραίο, αλλά, το κρατάμε κι αυτό. Το σουπιά δεν έχει παίξει ελληνική ταινία, τι λέω, το μουσίτσα, παίζει, είναι πιο βουγιουκλακικό. Παίρνει όμως λίγο παράδοση, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, σουπιά. Εκεί το μυαλό σου, από πού Μεσόγειος. Μένει σε θάλασσα, από πού μας έρχεσαι? Μένω στον Κορινό Πύριας, παραθαλάσσια. Κορινό. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβω στον Εύρο ταξίδι χιλίων χιλιόμετρων από την Αθήνα και να μην σταματήσω Κορινό, να κάνω τη στάση μου, να ξεμουδιάσω κτλ. Δεν ήξερα ούτε έναν άνθρωπο στον Κορινό Πύριας. Τώρα ξέρω. Και να δώσω χαιρετισμούς εκεί στα παιδιά, στο Βεζινάδικο, πάνω στην Εθνική. Είναι όλοι φίλοι μου. Οι φίλοι σου πάντα μου κάνουν μια μεγάλη ζημιά. Σταματάω για 5 λεπτά
να φουλάρω και να φύγω και κάθομαι μια μισή ώρα στο βεζινάδικο επειδή μου πιάνουν την κουβέντα και εγώ δεν, ναι. Και εγώ δεν μιλάμε κιόλα. Δεν μου πιάνουν την κουβέντα αυτό. Οι άλλοι μου πιάνουν. Εγώ. Δεν μου ξέρω. Στόμα έχω, μιλιά δεν έχω. Το ξέρω. Στόμα έχω και μιλιά δεν έχω. Διαφημίσεις. Δουλεύουν όλα, αλάρμ, φώτα, μεγάλες, μικρές σκάλες. Μπορεί να χρειαστεί ένας άνθρωπος να φύγει από εδώ με το αυτοκίνητο. Γυρίζω το κλειδί, μην τελειώσει η μπαταρία. Ναι, ναι. Και να φύγει και να πάει ένα ταξίδι. Να φύγει από εδώ και να πάει πού, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, στον Κορινό Πιερίας. Εθνική όλο ευθεία. Το λέω γιατί συμπτωματικά η φίλη μου η Ορνέλα είναι από εκεί. Και την καλοπιάνω. Γιατί την καλοπιάνω? Γιατί δεν έχει λεφτά μέχρι τώρα. Και θέλω να την καλοπιάσω λίγο, να τη δώσω κουράγιο, διότι και ο Γιώργος και η Κατερίνα, κυρίως η Κατερίνα, έχουν βγάλει κάποια χρήματα. Η Κατερίνα με 1350 είναι, όπως το είπα και πριν, μουσίκα δεν μιλάει πολύ. Σιωπηλή! Τα βγάζει όμως. Κατερίνα μου, χίλια μπράβο γι' αυτό. Ωστόσο, τώρα μπαίνουμε στη δεύτερη φάση του παιχνιδιού μας. Το Nissan Juke πλησιάζει, το μεγάλο δώρο πλησιάζει, αλλά ένας από τους τρεις το διεκδικεί. Τώρα λεξομαχία. Η κατηγορία είναι μυθολογία. Γιώργο. Γεια. Ιασό. Πάρα πολύ ωραία. Γεια και Ιασό. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Γεια, yeah, θα έλεγα yeah. Σε αυτή το σημείο. Επίσης, Ιασό. Ιασό κόκλα. Ιασό κόκλα. Σωστό. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Γεια. Yeah. Yeah. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα περνάω πολύ ωραία. Εύχομαι και εσείς να περνάτε καλά. Και περνάτε καλά ήδη. Όμως τώρα τα πράγματα σοβαρεύουν, όχι για να σας ανησυχήσω, απλώς για να σας πω ότι μπαίνουν τώρα και μεγάλα ποσά σιγά σιγά μέσα. Για έλατε που έχω τέταρτο γύρο και διαλέγει κατηγορία. Όπα! Διαλέγει κατηγορία. Όποιος έχει πει γεία. Ποιος έχει πει γεία, ο Γιώργος. Άρα, Ιάθο Γιώργο, διαλέγεις κατηγορία τώρα. Πρώτη κατηγορία για σένα είναι ταξίδι στην Ελλάδα. Δεύτερη, ιστορικό γεγονός. Και τρίτη, savoir vivre. Θα παίξουμε με όλες, Γιώργο. Θέλω να μου πεις ποια σου ταιριάζει περισσότερο. Θα έλεγα savoir vivre ότι μου ταιριάζει προφανώς, περισσότερο. Προφανώς, αλλά... τυπικό είναι αυτό, ναι. Θα το πάω στο ταξίδι στην Ελλάδα. Εκεί θα πάμε τώρα στον τέταρτο γύρο. Στον πίνακα μας τώρα, μία τοποθεσία στην Ελλάδα. Πολλά γράμματα αποκλείται να είναι μία τοποθεσία αυτό, Βάλια. Είναι τουλάχιστον δύο. Είναι δύο, αλλά στο ίδιο μέρος. Πού, θα το μάθουμε σύντομα. Τάφ. Δώσ' το άλλη μία. Όπως το πήρες το εικοσάρικο, μας το δίνεις πίσω. Κατερινιό. Ξέρεις πολύ καλά τι είναι αυτό, το πήρες και πριν. Θα πω το σίγμα. Άλλη μία δωρε επιταγή των 100 φτάνει στα χέρια σου. Μπορεί να τη σηκώσει και να ενημερώσω εγώ ή και να θυμίσω την Κατερίνα, την μόνη που την αφορά άλλωστε. Δεν έχει κανένα στρες ο Γιώργος, πόσο μάλλον η Ορνέλα, ότι αυτός ο γύρος έχει μέσα χρεοκοπία πλάς. Έχει το νου σου, γύρισε. Πολύ ωραία. Θα πω το κάπα. Είναι 100, 200, 300. Πολύ ωραία. 440 ευρώ αυτή τη στιγμή για την Κατερίνα. Θέλω να αγοράσω το Α, θα πω. Το Α. Τέλειο. 5α. Ταξίδι στην Ελλάδα, δύο περιοχές ακριβώς στο ίδιο μέρος. Θα αγοράσω και το Ι. Και δύο Ι. Θα πω το Λάμδα. Βεβαίως το Λάμδα, αμάν, κοίταξε να δεις τώρα τι έχει γίνει εδώ. Τόσα πολλά και έφερες κοσάρικο. Εντάξει, είσαι όμως όλο και πιο κοντά στη λύση ακόμη ενός γρίφου. Ήξερες τη σκάλα, αλλά χάρη στη σκάλα εμφανίστηκαν ένα σωρό Λάμδα. 3,40.
Θα πω το νι. Ξέρεις την περιοχή ή τον νι ήταν μια επιλογή που σου έκανε στην τύχη. Ωραία, το είπα. Ωραία. Θα αγοράσω. Αγοράζεις το φωνήεν που ίσως θα δώσει όλη τη λύση. Όμικρον. Όμικρον λες. Δεν δίνει όλη τη λύση. Δίνει τη μισή, λέω εγώ. Δηλαδή, μάλλον ξέρουμε όλοι μας εδώ στο στούντιο τουλάχιστον ποια είναι η περιοχή στην οποία αναζητούμε δύο συγκεκριμένα μέρη, δύο τοποθεσίες. Δεν το γνωρίζω. 2.90, τι κάνεις. Θα γυρίσω. Θα πω το πι. Είναι πάλι τυχαία επιλογή σου. Ναι. Είσαι και τυχερή που ήρθες. Ναι. Τροχό της τύχης ήρθες, δεν ήρθες. Στον τροχό της γνώσης, στις τύχης ήρθες. Ωραία. Πάμε καλά. 3.40. Θα αγοράσω και το έψιλον. Τέταρτο φωνή που αγοράζει. Θα αγοράσω και το ήττα. Όλα αυτά νομίζω τα ξέρεις. Νομίζω εγώ τουλάχιστον. Ωραία. Γυρίζεις. Θα πω το βήτα. Το βήτα, ε. Ναι. Θέλω να ξέρεις ότι δεν μπορείς να αγοράσεις, διότι έχεις τη δωροεπιταγή στα χέρια σου, οπότε αν δεν το λύσεις, θα πρέπει να γυρίσεις ξανά για να βρούμε τα σύμφωνα που υπολοιπώνται. Πάει το μυαλό σου? Γύρισε άμα δεν πάει το μυαλό σου. Δεν έχεις και τίποτα άλλο να κάνεις. Το έφτασε μέχρι τέλους. Όχι τώρα, για να χάσεις τη σειρά της, αλήθεια. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Ήτανε μόνο 170, δηλαδή έβγαλες πολλά, αλλά ξόδεψες ακόμη περισσότερα. Αν το λύσει τώρα η Ορνέλα, θα βγάλει τα πρώτα της χρήματα. Ορνέλα, ξέρεις τον γρίφο? Νομίζω πως ναι. Άκουσε με. Αν τον ξέρεις, μπορείς εκτός από τα 100 ευρώ που σου δίνω εγώ να πάρεις ένα πολύ μικρό ρίσκο, γιατί έχεις 0, έτσι. Και να βγάλεις περισσότερα από αυτά που σου δίνουμε. Αν χάσεις, θα χάσεις το 0. Θα πάρω το ρίσκο. Έλα, βέβαια. Τώρα για τα λέω για να περνάει η ώρα, δεν τα λέω. Εννοείται να πάρεις ρίσκο. Πάμε. Έλα, το καλό στο εύχομαι. Εγώ κυβάλια παραμάκια για πάρτι σου μόνο. Ρυθμικά. Ναι, ναι. Για να φέρεις το μεγάλο, το ποσό, το σωστό. Το 150. Μπράβο. Έλα. Λοιπόν, θα πω συμφωνώ το ρο. Πολύ ωραία. Ήδη πήρες 50 πάνω από αυτά που σου δίναμε εμείς. Αυτά που σας λέω, θετική διάθεση, χαμόγελο, ωραία σκέψη, έρχονται όμορφα πράγματα. Θα πάμε και για το τελευταίο σύμφωνο ή θα το λύσεις τώρα? Θα το λύσω. Ωραία. Τυπικά σου λέω ότι έχει 1.300 τόσο η Κατερίνα, ε. Το είπα τυπικά και το αφήνω να πέσει, κοίτα έτσι. Παπ, χάμω. Πλωμάρι και σκάλα Καλονής στη Λέσβο. Πλωμάρι λες, έτσι, και φυσικά και σκάλα Καλονής στη Λέσβο. Να επιβεβαιώσουμε. Βεβαίως. Δύο αυτές περιοχές στην Καλονή, που παιδιά κάτι σαρδέλες που έχω φάει εκεί. Τι θυμήθηκα τα δικά μου τώρα. Φιλιά μας στη Λέσβο τότε. Να σου θυμίσω τα δικά σου, 150 ευρώ μόνο, γύρισα άλλη μια φορά. Ωραία. Μα μου άφησες το μη. Δεν το ρίσκαρες λίγο. Λιγάκι να του δώσεις, να το τσιμπήσεις λιγάκι, ρε παιδί μου. Μήπως ερχόταν ένα τσικ παραπάνω. Ένα τσικ. Ήταν ωραίο τσικ αυτό. Ήταν 40, αλλά και μια δεύτερη ευκαιρία καβάτσα. Δεν την πήρες. Γρήγορα στη θέση σου για να θυμίσω σε όλους ότι παραμένει πρώτη η Κατερίνα, χωρίς να έχει χάσει τίποτα από τη διαφορά της. Τίποτα απολύτως. Έχει συνολικά 1.350 ευρώ. Παραμένει στο Γιώργος στη διαφορά του, 300. Και μόλις έβγαλε τα πρώτα της χρήματα η φίλη μου η Ορνέλα, που τουλάχιστον ανέβηκε λίγο ψυχολογικά, σου λέει. Ναι. Υπάρχει και για μένα Θεός εδώ πέρα. Πάμε στον επόμενο. Μάλιστα. Έχει παίξει ο Γιώργος πρώτος στον τέταρτο γύρο, άρα στον πέμπτο η Κατερίνα θα εκμεταλλευτεί την δυνατότητα αυτή, θα έρθει μαζί μας για να πάρει την κατηγορία που είναι μία από τις δύο παύσεις ο Γιώργος, είτε ιστορικό γεγονός, είτε savoir vivre. Πολύ σωστά και τώρα έχουμε savoir vivre. Θα δούμε πώς θα πάει η Κατερίνα με τους τρόπους καλής συμπεριφοράς. Αν της ανοίγουν τις πόρτες τα αυτοκίνητα οι άνδρες, την ανοίγουν την πόρτα. Την ανοίγουν. Μπράβο. Χαίρο κορίτσι που είσαι, βρε. Μπράβο. Θα πω το tough. Εγώ να πω, Κατερίνα, μας ακούνε άλλοι άντρες, παιδιά, την πόρτα την ανοίγουμε στην τάμα μας, όχι μόνο στο πρώτο ραντεβού για να κάνουμε καλή εντύπωση, και μετά από 5-10 χρόνια, αν την ξανανοίξετε, θα εκτιμηθείτε όντως. Μπράβο, Πέτρο. Έλα. Θα πω το ρο. Ρωτώντα. Έλα, μη μας κάσεις τώρα ένα γράμμα, φέρε ένα καλό έτσι, 500 με 10 απλό γράμμα. Όνειρό μου να γίνει αυτό. Τι είπα, ρε παιδιά, τι είπα, ρε παιδιά. Το είπες. Είπα, όχι. Το ζήτησες. Το μισό.
Έχεις πετύχει. Είπα, φέρε ένα 500άρικο με 10 γράμμα και γίνει η πρώτη παίχτρια που θα πάρει 10 χιλιάρικα. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα αν υπάρχει 10 γράμμα. Αλλά. Σίγμα. Αν είναι να υπάρχει, να υπάρχει τώρα. Σίγμα για 500. 500, 1000, 1500, 1500 ευρώ! 1500 ευρώ! Σήκωσε το, σε παρακαλώ. Πω, Πανάσα, φώναξα πολύ, είσαι τρόμαξα. Όχι. Όχι, εντάξει. Δεν θα σε τρομάξω, δεν θα σου πω ότι έχει 1500. Φαντάζομαι το κατάλαβε. Ναι, το κατάλαβα. Ήταν λίγο έντονο αυτό. Κάτι κατάλαβε. Θε ότι έχει τάσει κοντά στα 3000 τώρα. Αυτό δεν το έχει καταλάβει. Στο παγό, ε. Ωραία, μπορεί να αγχωθεί όσο θέλει, γιατί αυτά τα λεφτά δεν είναι δικά σου ακόμη. Θα γίνουν δικά σου σιγά-σιγά αν λύσει το γρίφο. Ωραία. Εννοείται θα αγοράσω το Α. Σπουδαίος γύρος για την φίλη μου την Κατερίνα, γιατί έχει τόσα πολλά χρήματα που αν λύσει αυτόν τον γρίφο, βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για τον τελικό από τώρα, από τον πέμπτο γύρο. Θα αγοράσω και το ΙΤΑ. Με 4 ΙΤΑ. Τι σκέφτεσαι? Θα αγοράσω και το ΕΠΣΙΛΟΝ. Κάθε απόφασή της είναι κρίσιμη. Η παραμικρή αστοχία μπορεί να σου στερήσει αυτό το τεράστιο ποσό. Πολύ προσεκτικά παίζεις, πολύ σωστά παίζεις. Ακούμε. Αγοράζω και το όμικρον. Τέταρτο φωνήεν, σερί. Μπράβο. Μπράβο και γι' αυτό. Τρόποι καλής συμπεριφοράς. Για ένα ποσό πάνω από 1000 ευρώ, μόνο σε αυτό το γύρο. Μη, αυτά είναι που δεν θέλω να βλέπω. Τρελαίνομαι και φεύγω από τη θέση μου. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ, αυτό είναι το θέμα μου. Δεν μπορώ, γιατί ένας άνθρωπος έχει βγάλει 1500 μια γυροβολιά και στην πρώτη γυροβολιά που κάνει αμέσως μετά από αυτό, χάνει τη σειρά του, λυπάμαι. Ορνέλα, έλα. Λοιπόν, για να δούμε. Όπως είναι να λυθεί ο γρίφος για να μην ξαναφτάσει η σειρά της Κατερίνας για σας. Δεν το ξέρω. Δεν πειράζει, παίζουμε ένα σύμφωνο. Το κάπα. Ωραία. Το γάμα. Μη. Έτσι, ωραία. 150 ευρώ. Λοιπόν, θα χωράσω. Θα πω το γιώτα. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Θα γυρίσω. Έχει κι άλλο 500 ευρώ, ναι. Βέβαια. Το οποίο πλησιάζει. Έλα ρε παιδάκι μου! Έλα ρε παιδάκι μου! Έλα ρε παιδάκι. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Πρέπει να φέρεις το 500 ευρώ και να γίνει. Φωτιά. Δεν με ήθελε. Τώρα όμως, Γιώργο, έρχεσαι εδώ και έχει πολύ μεγάλη αγωνία το παιχνίδι μας. Το ξέρεις. Φοβάμαι να γυρίσω. Το καταλαβαίνω. Υπάρχει πιθανότητα να δώσει την Κατερίνα τη σειρά και να πάρει λεφτά τα οποία θα την οδηγήσουν από τώρα τελικό. Τι νιώθεις? Θα γυρίσω. Θα γυρίσεις? Μία ναι, σίγουρα. Εντάξει, να σου πω κάτι, άκου. Να πάει καρδιά στη θέση, τουλάχιστον δεν έγινε κάτι κακό. Τουλάχιστον δεν πήγε χρεοκοπία, εντάξει. Έλα, έλα. Θα πω το Λάμδα. Λοιπόν, θα πούμε το Λάμδα και θα το πούμε για να περάσει η ώρα. Ναι, ναι. Γιατί είμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο που ήμασταν πριν από 20 δεύτερα. Σε κοιτώ, με κοιτάς, λέγε ρε γαλανομάτι, τι κάνουμε τώρα? Θα γυρίσω. Τελευταία για φαρμακερή. Τελευταία για φαρμακερή. Λοιπόν, φέρτε ένα καρδιολόγο, πάρε το κατοσταρικάκι σου με το γράμμα που θέλεις. Το Δέλτα. Το Δέλτα. Πω, παιδιά, τι πήγε να γίνει. Είναι 200, πολύ έξυπνο το παίξιμο εδώ πέρα. Μπράβο σου, γιατί υπήρχε διπλό γράμμα. Πήρες 220. Αν θες να πας καρδιά, ξαναγύρνα. Όχι. Δεν θέλει. Πάμε να το λύσεις για 220. Η πρόσκληση σε γάμο είναι τιμή και όχι δεδομένο.
Έβγε. Μπράβο, ρε εσύ, Γιώργο. Η παιδιά, η καρδιά στην κούλουρη, πραγματικά αυτό το πράγμα ήταν πολύ αγχωτικό για όλους. Ήταν δίπλα στο χάνεις τη σειρά σου. Και για ένα μόλις εκατοστό, αντί να βρεθείς θεατής στον τελικό μαζί με την Ορνέλα, όπου θα έπαιζε από τώρα η Κατερίνα, δηλαδή θα περνάγαμε τρεις γύρους κατευθείαν, τρεις-τέσσερις γρίφους, θα πηγαίναμε τελικό. Δεν υπήρχε λόγος. Μπράβο σου, έφτασες με λίγη τύχη σε ένα ποσό, όχι μεγάλο, αλλά ποσό που σου επιτρέπει να είσαι λίτωσε πολύ εδώ, κοντά στην Κατερίνα. Πόσο κοντά, θα σου πω τώρα. Τίποτα! 800 ευρώ! Αυτό για μας εδώ ξέρεις τίποτα. Τίποτα. Ψηλά είναι για μας εδώ τώρα. Ειδικά στο γύρο που έρχεται τώρα, τα 800 βγαίνουν με ένα γύρισμα. Λοιπόν, εδώ η Ιταλίδα μας, το λέμε για να πιάνει τόπο, είναι διαφήμιση αυτό. Η άλλη καταγωγή, από πού είναι η ελληνική πλευρά, ας πούμε. Από ελληνική περιοχή. Πλευρά, από Κατερίνη. Και πώς περνάς την ώρα σου, στην Κατερίνη? Δουλεύω σε μια εταιρεία. Πολύ ωραία. Είμαι πολίτρια και είμαι και τραγουδίστρια. Τραγουδίστρια. Σε τι ύφος μουσικής, ελληνικό? Διάφορα. Λαϊκό. Ελληνικό κυρίως, παραδοσιακό, λαϊκό, και ακόμα και ξένο. Θέλω να πάμε να παίξουμε, γιατί αν λύσει αυτό το γρίφο, θα παίξουμε παραδοσιακό. Παραδοσιακό, ειδικεύομαι. Α, τέλεια. Εντάξει, και θέλω. Okay. Έχω το εργαλείο. Συνοδέψω. Θέλω τη φωνή σου. Πάμε. Okay. Ιστορικό γεγονός, γυρίζεις. Και μια και μιλάμε για παράδοση και παραδοσιακά τραγούδια, θα πούμε μετά. Ελληνικό γεγονός, okay. Ελληνική ιστορία το γεγονός που ψάχνουμε. Θα πω το σίγμα. Στα μικρά είμαι. Λοιπόν, θα πω το ταφ. Αυτά ναι, είναι πολύ μικρά ποσά και ευτυχώς που βγαίνουν και μονά γράμματα. Ναι. Αυτά τα ποσά, παιδί μου, είναι να τραγουδήσουμε κάτι, να μας πετάξει ένα εικοσάρικο εκεί εδώ, πάρουμε να πούμε εντάξει, ωραία, για το κέφι. Τώρα θέλω να πάμε να ανέβουμε, μέγαρο, μέγαρο. Πάμε, πάμε. Πάμε. Ναι. Τουλάχιστον ανεβαίνουμε, ναι. Θετικό. Προς τα πάνω πάμε. Λοιπόν, θα πω το κάπα. 120 ευρώ θα σου έλεγα άφοβα να γυρίσεις, γιατί τα 500 άρικα σε γλυκοκοιτάνε. Ναι, πέρασε. Ήσουν κοντά. Θα πω το πι. Αυτό τουλάχιστον υπάρχει δύο φορές, σου δίνει ένα εκατοστάρικο έτσι ολόσωμο, 2,20. Ένα ολόσωμο εκατοστάρικο. Ολόσωμο. Δεν υπάρχει αυτή η έκφραση. Ωραίο. Βγάζουμε δικές μας. Κρατάμε. Το μη. 250 ευρώ. Θα αγοράσω ένα φωνή. Το όμικρον. Πολύ καλό το όμικρον. Πολύ, πολύ, πολύ καλό. Πολύ καλό. Έχει πέσει τα 150. Η απόσταση σου είναι πολύ μεγάλη από την Κατερίνα που είναι η πρώτη, γιατί την Κατερίνα κυνηγάται και εσύ και ο Γιώργος. Πολύ κοντά. Το προσπερνάς συνέχεια. Το ρο. Το ρο. Η κατηγορία είναι ιστορικό γεγονός. Θυμίζω. Το νι. Καλό μελέτα. Ναι. Έχετε. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, μισό λεπτό πριν χαρούμε τελείως, τελείως. Εδώ εύχομαι πραγματικά μέσα από την ψυχή μου να βρεις και εσύ το 500άρικο που θα σε φέρει κοντά στον Γιώργο και στην Κατερίνα επιτέλους ως ανταγωνιστικό παίχτη. Έλα. Το Δέλτα. Όχι τώρα. Βρήκε τα πάντα εκτός από το γράμμα του 500 ευρώ. Είσαι πάρα πολύ άτυχη. Τζόρτζ. Θα πω το Λάμδα. Ωραία. Η δεύτερη ευκαιρία μπαίνει ήδη στο ταμπλό σου. Θέλω να σε ρωτήσω αν ξέρεις το ιστορικό γεγονός που έχουμε στον πίνακα. Ξέρω. Όμως θα γυρίσω γιατί έχω. Δεύτερη ευκαιρία. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, να κάνουμε τη μετάφραση. Μόνο η χρεοκοπία τον σταματά. Δηλαδή, ακόμη και αν χάσει τη σειρά του, δεν μασάει. Αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες είναι 96% υπέρ σου. Για να δούμε. Μαυρόγατα μετά. Όχι, με τίποτα. Δεν το πιστεύω. Μην το λες καν. Όχι. Όχι. Ό,τι λέει ο Πέτρος γίνεται. Πόσο σου είπα ότι έχεις. Εκεί πήγες πάνω. 4%. Εκεί πήγες πάνω και έπεσες.
Γιατί το είπε, θε τη γάτα. Δεν σου δίνω καμία γάτα. Να πα θέσου, με έχει θυμώσει. Δεν είσαι φίλο μου. Δεν μπορεί να φαίνει αυτό το ποσοστό. Συγγνώμη, Πέτρο. Ρε Γιώργο, σε συγχωρώ, εντάξει. Δεν, τι να το πω, δεν θέλω να το πάρει και από κάτω. Αλλά πραγματικά από τη μία η Ορνέλα, από την άλλη ο Γιώργο. Ιταλία φταίει. Εσύ που είστε ιταλική καταγωγή, ναι, βέβαια. Κάτι τέτοιο. Καταρίνα, θέλω να σου πω ότι έχει 1350 και ό,τι βγάλει αυτό το γύρο. Θα το λύσω. Πάμε. Οι πρώτοι αρχαίοι Ολυμπιακοί αγώνες. Και Ολυμπία, για να δικαιολογήσουμε το παιχνίδι και επειδή μη συμπαθούμε ιδιαίτερο σε την Ορνέλα και τον Γιώργο, θα πρέπει να σου δώσουμε τα λεφτά μόνο εφόσον μας πεις και πότε έγιναν. Στα αρχαία χρόνια. Ναι, παιδί μου, μπράβο! Πολύ σωστά. 1976 ήταν τα αρχαία χρόνια. Πολύ σωστά. Όχι, ήθελα να πάρω μία απάντηση. Ναι. Έτσι, λέω θα την ψαρώσω. Δεν ψαρώνει όμως. Ναι. Δεν ψαρώνει η μουσίτσα. Δεν ψαρώνει. Πήρε μόλις 100 ευρώ, αλλά τι να το κάνεις. 100 ευρώ σε κρατάνε πάλι σε μια διαφορά υπεροχής από τον Γιώργο και την Ορνέλα. 1450 ευρώ έναντι 520 και έναντι 150 που έχει η φίλη μου η Ορνέλα που δεν τραγουδήσαμε, Ορνέλα μου, ούτε τώρα. Γι' αυτό λοιπόν σου υπόσχομαι ότι θα πάω στο Nissan Τσουκ, θα ψάξω, θα ανοίξω το ραδιοφωνικό σταθμό εκεί, θα βάλω στη φοβερή την 7 την οθόνη touch screen να δω μήπως πιάσω κάτι. Και αν δεν έχει καλό σήμα, γιατί εδώ που είμαστε δεν έχει καλό σήμα, θα σου δώσω απλά τον Nissan Juke να το κάνεις ένα test drive που είναι υπέροχο αυτοκίνητο. Θα κλείσω το ραδιόφωνο και μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις Βάλιαγα της Θεοδόρου, που θα δώσω τώρα συμμετοχή για τον κόσμο. Φυσικά. Μόλις γυρίσουμε από διαφημίσεις, θα είμαι εδώ με κλαρίνο και θα βάλω την Ορνέλα να τραγουδήσει ό,τι θέλω. Ό,τι θέλω εγώ, ό,τι σκεφτώ στις διαφημίσεις. Για να έρθετε να παίξετε κι εσείς, μπείτε στη σελίδα μας τροχός.star.gr ή τηλεφωνήστε στο 211-187-8090. Φτάνουμε λίγο πριν το τέλος. Τελευταία γρίφη σε λίγο. Έχουμε μια πολύ μικρή υποχρέωση και θα το πω τώρα, αφού σας δείξω τι ποσά έχουν μαζέψει οι παίχτες μας στους προηγούμενους γρίφους. Προηγείται το Κατερινάκι μας από τη Θεσσαλονίκη με 1450 ευρώ. Δεν είναι πολύ μακριά. Ο Γιώργος έχει 520. Αν βάλεις και τα 200 του μπόνους που έρχονται στο μεθεπόμενο γρίφο μας, τότε έχεις πλησιάσει το 500. Λίγο πιο μακριά είναι η φίλη μου η Ορνέλα από τον κορινό της Κατερίνης και θέλω να τη φτιάξουμε το κέφι. Τώρα της είχες τάξει τραγούδι. Τραγούδι. Ναι, ναι. Τραγουδάς και δημοτικά είπες. Του Γιάννη του Καψάλι. Θέλω ένα τραγούδι, Γιάννη, παρακαλώ. Κύριε Πατρικαρέα, κλείστε τους ήχους. Θα πούμε ένα ξέρω βασικά εγώ. Να, το μαντίλι. Βγάλε το μαντίλι από τα μαλλιά, από τα μαλλιά. Και πάει να χορέψεις μια γυροβόλια, μια γυροβόλια. Δεν είναι όνειρο, είναι αλήθινο. Μ' αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά μου εγώ. Πώς σε λακτάρω και σε νοιάζομαι. Πώς εμείς οι δυο ταιριάζουμε. Μπράβο ρε παιδί μου! Έλα ρε εσύ! Ήτανε φωνάρα η Ορνέλα. Μπράβο σε Ορνέλα. Μας έφτιαξες το κέφι και το κάναμε για να φτιάξουμε και το δικό σου. Εννοείται. Εν ώψη της λεξομαχίας που έρχεται τώρα και δίνει 200 ευρώ. Πάμε. Η κατηγορία είναι ορθογραφία. Δύο παράγωγες λέξεις που έχουν μία μικρή ορθογραφική διαφορά. Κατερίνα. Απαλυφή. Απαλυφή. Όχι, θυμίζω δεν είναι ομόεχα, είναι μια ορθογραφική διαφορά. Μόνο η Ορνέλα και ο Γιώργος. Πες το. Απαλυφή, απαλύφω. Ναι, παίχτη μου. Μπράβο, παίχτη μου. Και έτσι, χάρη σε αυτό το 200αρικάκι, πλησιάζεις κι άλλο. Θα πάρεις και τον μπόνους με το καλημέρα του επόμενου γύρου, με το καλημέρα. Και η διαφορά σου έχει μικρύνει πάρα πολύ. 720 συν τα 200 που έρχονται τώρα. Άρα ξεκινάς τον 7ο και πιθανότατα τελευταίο γύρο με 920, ενώ η Κατερίνα έχει 1450. Δεν είναι τόσο μεγάλη η διαφορά. Μεταξύ μας ούτε και η δική σου διαφορά, Ορνέλα, είναι μεγάλη, γιατί τα 1450 μαζεύονται πολύ εύκολα με αυτά που έρχονται τώρα στον 7ο γύρο. Ίσως είναι η τελευταία κατηγορία στην οποία παίζουν και οι τρεις παίχτες. Η κατηγορία είναι στο αεροπλάνο. Στο αεροπλάνο. Καλή επιτυχία και στους τρεις και όποιος κερδίσει να ανέβει σε ένα από αυτά τα αεροπλάνα και να πάει όσο πιο μακριά γίνεται
Διακοπές. Όχι τώρα, του χρόνου. Τώρα με κορονοϊό φέτος, εδώ, κοντά, κοντά, κοντά. Από το ταφ. 100 ευρώ. Θέλω πάντα να θυμίζω στον Γιώργο το ποσό το οποίο του λείπει για να φτάσει την Κατερίνα. Γιατί είναι ο μεγάλος της ανταγωνιστής αυτή τη στιγμή. 1.020 ευρώ εσύ, 1.450 η Κατερίνα. Α! Α, έχει κι άλλα, τα θυμήθηκα μετά, ότι έχει κι άλλα πράγματα κι άλλα. Το έργο. Ας πάρουμε 80. Από το Λάμβα. Α, είναι το μόνο που δεν περίμενα, ότι θα στοχίσουμε. Καταρίνα, ξέρουμε ότι σε καλή παίκτρια, μας το έχεις αποδείξει. Θα πρέπει να σταθείς τυχερή. Και δεν στέκεσαι τυχερή. Ορνελά, λες το ότι τραγουδήσαμε το μαντίλι. Να μου δώσει λίγο δύναμη. Θα το δείξει το πρώτο σου γύρισμα στον τελευταίο γύρο. Ναι ρε Γιάννη Καψάλη, ναι. Άκουσε με. Εγώ βλέπεις είμαι πιο συγκρατημένος και υπάρχει λόγος που είμαι συγκρατημένος. Θέλω να κρατήσω όλες μου τις δυνάμεις και να πανηγυρίσω για πάρτι σου όταν θα πετύχεις έστω ένα γράμμα. Λοιπόν, θα πω το σίγμα. Είναι 1500! Είναι 1500 και κάνει κολοτούμπα όλο το παιχνίδι! Ωραία, τι έγινε! Λοιπόν, συγγνώμη, Βάλια. Εντάξει, λογικό. Αυτά, κάνω αυτά τα περίεργα. Λοιπόν, θα κάτσω εδώ να ξεκουραστώ λίγο. Δώσε μου 3 δεύτερα. Your time. Έφερε 1500 ευρώ μόνο με ένα γράμμα. Και περνά πρώτη, όχι μόνο στο γύρο, αλλά σε όλο το παιχνίδι. Έχεις 1500 πάνω σου, τι κάνουμε. Θα αγοράσω. Το όμικρον. Το όμικρον. Όχι. Όχι, παιδιά. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Γιώργο, είσαι και πάλι στο παιχνίδι. 500 ευρώ σε φέρνω στην πρώτη θέση. Ωραία, παιδί μου, τι γίνεται σήμερα. Α, θα πάμε κατευθείαν. Έχουμε φύγει κατευθείαν καρδιολογικό εμείς όλοι τώρα. Θα γίνει σήμερα, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχει από κάτω. Μπορεί να είναι jackpot. Μπορεί να είναι και χρεοκοπή, αλλά δεν θα το μάθουμε ποτέ αν δεν μπει σε ένα γράμμα τώρα. Θα πω το π. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά. Καταρίνα, αν δεν θες να περάσεις τον τάραχο ξανά, έλα να το τελειώσει, κορίτσι. Θα πω το ρ. Ένα βήμα πιο κοντά στο Nissan Juke. Θα με πεθάνετε εσείς. Θα πω το κάπα. Λοιπόν, 620 ευρώ. Mm-hmm. Είσαι πρώτη. Μπορείς να συνεχίσεις το παιχνίδι σαν να μην τρέχει τίποτα, σαν να μην έχεις φέρει καν θαυμαστικό μπροστά σου και θα εξαρτηθεί από την τύχη και από τις απαντήσεις σου. Μπορείς και να το σηκώσεις και να πάρεις ένα μικρό ρίσκο. Μικρό, μεγάλο θα έλεγα. Πολύ μεγάλο. Διότι μπορεί να διπλασιάσει όλα σου τα χρήματα, άρα καλώς ήρθατε 3.000, αν είναι jackpot. Αν είναι χρεοκοπία, δεν χάνεις τίποτα τρομερό τώρα, αλλά χάνεις τη σειρά σου. Και δίπλα, ξέρεις πόσα έχει η γειτόνισσα. Παραπάνω από σένα. Πόσα χρήματα έχω σε αυτό το γύρο? 120. Με ρωτάς προφανώς για να δεις αν μπορεί να πάρει φωνή. Θέλω να αγοράσω φωνή, ναι. Καταλάβαμε όλοι ότι δεν θα αγοράσει. Οφείλα να το πω βεβαίως, γιατί είναι πάρω πρώτη. Πάρω το Α. Όχι ότι δεν θα αγοράσει, ότι δεν θα το σηκώσει. Α. Και τώρα νομίζω ότι η Ορνέλα μέσα της χτυπιέται με τον εαυτό της που επέλεξε το όμικρον αντί του αλφα. Mm-hmm. Τι κάνουμε τώρα? Θα γυρίσω. Ωπω, τι περνάει μπροστά τα μάτια μας. Θα πω το δέλτα. Ναι. Η κατηγορία είναι στο αεροπλάνο. Θα πω το λάμδα. Το λάμδα το είπαμε πριν. Σε παρακαλώ, έλα. Άκουσε με, Ορνελά. Έχεις αυτή τη στιγμή το ποσό που σου δίνει τη νίκη. Αν το λύσεις τώρα, το ξέρεις ναι ή όχι? Ναι. Θα το αποδείξεις τώρα κιόλας.
και θα κάνεις την ανατροπή από την τελευταία στην πρώτη θέση και τελικό απευθείας. Πάμε! Κινητήρας αντίδρασης. Ανατροπή και τελικός! Ανατροπή και τελικός! Έχουμε νικήτρια, έστω και στον τελευταίο γύρο έφερε το ποσό που χρειαζότανε. Μπράβο ρε Ορνέλα, πέρασε το παιχνίδι. Και από τον Γιώργο, φυσικά από την Κατερίνα που είναι πρώτη σχεδόν από το ξεκίνημα και η πιο άτυχη παίχτρια για τους προηγούμενους 9 γρίφους χρειάστηκε έναν γρίφο, ένα τριπλό 500 ευρώ και μια μεγάλη νίκη με 1750 ευρώ και με διαφορά, κοιτάξτε, 300 ευρώ από τη δεύτερη θέση, παρακαλώ. Γιώργο, Κατερίνα, χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Εμείς και την Ορνέλα με την οποία θα συνεχίσουμε για να πω ότι τώρα άντε να πείσεις κάποιον ότι το τραγούδι που ρίξαμε πριν τον τελευταίο γύρο δεν ήταν το γούρικο. Ήτανε. Άντε να πείσεις, Μαντιλή. Έτσι θα συνεχίσουμε, παρακαλώ, θα πάμε τελικό με μία ακόμα νοτούλα. Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό. Μ' αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά μου εγώ. Πάμε τελικό, πάμε τελικό. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, το φινάλε είναι για λίγους αυτό που ζήσαμε. Απίστευτο, Ορνέλα μου, μπράβο. Κι όμως αληθινό. Πάμε να βγάλεις κι άλλα και γιατί όχι να γυρίσεις. Βγαίνεις εθνική εδώ από Αθήνα, δεν στρίβεις πουθενά, σταμάτας Κορινό. Εντάξει. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Με τον Ισάν Τζουκ. Και ξέρω και πού θα φουλάρεις κιόλας. Λοιπόν, νούμερο 2. Σου κάνει, σου αρέσει το 2. Δεν τρελάθηκε, έλα. Ξέρω ότι δεν σου άρεσε, δεν είναι από τα αγαπημένα σου. Ποιο ήταν το αγαπημένο σου? Το 7. Το 7. Εντάξει, να σου πω κάτι όμως, μπορεί να γίνει τώρα το αγαπημένο στο 2. Good. Λοιπόν, ανοίγουν τώρα με την βοήθεια της Βάλιας οι λέξεις που πρέπει να βρούμε. Να δούμε την κατηγορία. Η κατηγορία είναι αρκτικό λέξο. Αλφα, πι, σίγμα, ταφ, λάμδα. Τι λες? Θα σου πω ότι το έχω βρει εγώ ήδη, αλλά εύχομαι το αυτό και για σένα μόλις βάλεις τα πρώτα σου 3 γράμματα. Σε ακούω. 3 σύμφωνα, 1 φωνή. Το ψι. Σπάνια επιλογή. Το δεύτερο. Το νι. Το νι, όπως λέμε, ναύπλιο. Άλλο ένα σύμφωνο. Το κάπα. Να δούμε και ένα φωνή που ίσως είναι καλύτερο από το αλφα. Μάλλον σίγουρα θα είναι καλύτερο. Το ήτα. Έχουμε μόνο ένα. Το ήτα, λες. Το ήτα. Πρωτότυπες οι επιλογές σου, είπες το ψι στην αρχή, έτσι δεν είναι? Εύχομαι να σου βγουν σε καλό. Πάμε. Το νι, το κάπα. Όχι, αυτά τα ψι και τα ήτα δυστυχώς δεν υπήρχαν. Λυπάμαι πολύ γι' αυτό, αλλά ακόμη φαίνεται. 10 δεύτερα, φύγαμε. Θα πω το β. Καλέ, δηλείς του γρίφου. Α, θα έρθω στο Κορινό τώρα, πες το. Διάβασέ το. Αχ, μωρέ, γιατί μου το κάνεις αυτό, Ορνέλα? Είχα κάτι άλλο στο μυαλό μου. Φτάσαμε τόσο ωραία εδώ, πριν το αποκαλύψετε, το λέω γιατί εγώ το βρήκα με τα πρώτα γράμματα και δεν ξέρω τους γρίφους. Να σου πω κάτι, αρκτικό λέξο. Εμφανίζεται κάτι που είναι ξεκάθαρα σύλλογος. Mm-hmm. Τι θα μπορούσε να είναι ο σύλλογος, αν δεν ήταν, ας πούμε, αθλητικός ή γυμναστικός, λέω τώρα εγώ. Γυμναστικός. Είναι το αυτονόητο μετά το σύλλογο, να είναι πολιτιστικός, να είναι εξοραϊστικός, αθλητικός, γυμναστικός, κάτι από αυτά θα ήταν. Αλλά διάλεξε κάτι γράμματα εκεί, ψι ή τα αυτά. Είχα κάτι άλλο στο μυαλό μου γι' αυτό. Τελειώνε τώρα, μη σε μαλώσω. Έχει χάρη που νίκησες. Έχει χάρη που νίκησες. Με μαλώνει. Λοιπόν, δεν μαλώνω γιατί να σα πω κάτι ήταν. Είμαι καλά, κορίτσι. Μέχρι πριν από 5 λεπτά ήταν τελευταία. Τι να σου πω τώρα. Θα το ανοίξω και θα τραγουδήσουμε ένα τραγούδι που να ταιριάζει. Θα σκεφτώ ένα μέχρι να ανοίξουμε. Ναι, γιατί τώρα εδώ δεν είναι το μαντίλι. Πάμε για άλλα. 1750, α μην έχει τα αμάξι τουλάχιστον εδώ μέσα. Δεν έχει τα αμάξι πάλι καλά, έχει 2.000. Οπότε. Ας πούμε μικρό το κακό και θέλω να κλείσω με ένα κομμάτι που μου ήρθε τώρα γιατί νόμιζες θα το λύσεις και δεν το έλυσες. Άρα θα σε πάω σε Ελένα Ζευγαρά. Μην κάνεις όνειρα γιατί όχι, ο τροχός γελάει. Είσαι γυαλί που έσπασε. Και δεν κολλάει, έλα δεν ρε κολλάει. Παιδί μου. Γιατί μου το κάνεις αυτό.